Οδός Μενελάου Παρλαμά στο Γιώφυρο. Εικόνες κυκλοφοριακού χάους, άκρως επικίνδυνες αριστερές στροφές και με τους πεζούς να κινδυνεύουν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν κάθετα το δόστρωμα. Του Ιησού Χριστού τα πάθη. Εδώ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε όχι με τα πόδια, όχι με αυτοκίνητο, ως περνάνε απέναντι, με την ψυχή στο στόμα. Πόσα ατυχήματα έχουν γίνει εδώ κάθε μέρα. Κινδυνεύει δηλαδή να περάσει ένα παιδάκι, να το σκοτώσει ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είδα κανέναν άρθρο να πει ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει και να το λύσουμε. Από τη μια μεριά ο Δήμος δεν είναι του Δήμου, δεν είναι της περιφέρειας. Από την άλλη της περιφέρειας έχει να κάνει και ο Δήμος. Στον κόμβο Εφιάλτη, τα τροχιά εξελίσσονται σε μάστιγα, ενώ αρκετοί συνανθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως και πεζοί που παρασύρθηκαν από οχήματα. Πρέπει να διαφερθεί λίγο ο Δήμος εδώ. Μας έχει εγκαταλείψει τελείως. Είναι μόνο για Ηράκλειο. Εδώ δεν υπάρχουν έργα, δεν υπάρχει τίποτα. Μία διαφορία για ειδικά την περιοχή στο Γιώφυρο είναι μόνο για τις εκλογές. Τότε μας ξέρουν. Εγώ έχω πάρα πολλές φορές μεταφέρει ανθρώπους απέναντι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης δεν υπάρχει μια διάβαση πεζών. Όχι, βέβαια. Πρέπει να το. Κάθε πρωί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Καταρχήν υπάρχουν και διελεύσεις οχημάτων, οι οποίες παράνομα γίνονται αριστερές στροφές. Θα πρέπει να δούμε αυτούς τους κόμβους, ώστε η διοχέτευση της κυκλοφορίας να μπορέσει να γίνει τέτοια, ώστε να εξυπηρετεί και το αστικό δίκτυο. Ίδια η εικόνα και στην οδό Ευαρέστου, όπου το κυκλοφοριακό χτυπά κόκκινο. Και ενώ συμβαίνουν τριτοκοσμικές καταστάσεις στον επίμαχο δρόμο, ο οποίος αποτελεί τη νέα εθνική οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου λειτουργούν αρκετά σχολεία, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί τα αναγκαία έργα αναβάθμισης, τα οποία θα δώσουν ανάσα στο κυκλοφοριακό και λύσεις στη διέλευση των πεζών. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, τα έχουν κλείσει όλα. Μπαρκάρουν όπου βρούνε. Το μεσημέρι έχουμε πρόβλημα εδώ με τα λεωφορεία. Εάν δεν κάνουν ένα κυκλικό εκεί να φτιάξουν το. Δεν πρόκειται να φτιάξει εδώ. Να έρθουν εδώ οι αρμόδιοι να κάτσουν μια μέρα να δουν το πρόβλημα, όχι από τα γραφεία. Η σκέψη για κυκλικό κόμβο στο κομβικό αυτό σημείο δεν προχώρησε. Έχει πέσει το τραπέζι να συζητήσουν και αυτή η ιδέα, αλλά είναι αντικείμενο μελέτης αυτό το πράγμα. Αναμένουμε όμως να δούμε τις τελικές τεχνικές προτάσεις των μελέτων του Υπουργείου, αλλά και την αντίστοιχη περιβαλλοντική μελέτη που θα εξετάζει όλα αυτά τα σενάρια. Δεν υπάρχουν σωστές διαβάσεις πεζών, δεν υπάρχουν καθόλου αντίστοιχα πεζοδρόμια. Καθόλου μάλλον διαβάσεις, θα έλεγα, σε πολλά σημεία. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα πεζοδρόμια για να υπάρχει ασφαλή διέλευση. Νομίζω ότι όλο το τμήμα, όλο το κομμάτι θα πρέπει να μελετηθεί εκ νέου. Το πρωί που φέρνω τον εγγονό μου στο γυμνάσιο 8 παρά, δυσκολεύομαι να περάσω έτσι. Δεν σταματά κανείς να περάσω. Ενώ η πρόταση για αναβάθμιση του κόμβου Μεσαράς που κατέθεσε ο ΟΑΚ πριν από 3 χρόνια προς το αρμόδιο Υπουργείο δεν εντάχθηκε για χρηματοδότηση. Σίγουρα θα πρέπει αυτός ο κόμβος να αναβαθμιστεί εν ώψη και της αναβάθμισης του ΟΑΚ. Η πρόταση αυτή, ενώ ήταν τεκμηριωμένη και περιστατωμένη, τελικώς δεν χρηματοδοτήθηκε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να γίνουν διαβάσεις, να σκύψει και ο Δήμος πάνω από το πρόβλημα αυτό, η περιφέρεια ποιος είναι αρμόδιος, και να γίνουν σωστές κινήσεις ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. Με αφορμή την εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και των παρακάμψεων πόλεων, όπως αυτή του Ηρακλείου, αποτελεί, όπως σημειώνει ο Γιώργος Ακαπάκης, τη χρυσή ευκαιρία και να τρέξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και στην οδό Μενελάου Παρλαμά. Αναμένουμε λοιπόν τις περιβαλλοντικές μελέτες αυτές, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή και η διαβούλευση. Όταν γίνεται μια κυκλοφοριακή μελέτη σε ένα αστικό περιβάλλον, προφανώς θα πρέπει να εμπεριέχει και μελέτες φωτεινής σηματοδότησης, αλλά και διαχείριση πεζών. Οπότε είναι θέμα του Δήμου, πιστεύετε, να το τρέξει, είναι θέμα της περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης που θα ξεκινήσει, πιστεύω σύντομα, όλοι οι φορείς θα πρέπει να τοποθετηθούν επί του θέματος. Τύπης και ουσία.